καμιά φορά. Λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά. Η Μαρινέλα μεγαλοπρεπής στο Ηρώδιο τραγουδά χωρίς μικρόφωνο, μία από τις σπουδαιότερες επιτυχίες της και αποθεώνεται από το κοινό το βράδυ της Τετάρτης. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει. Η ερμηνεία της ανατριχιαστική. Η αγάπη σου σαν Κυριακή. Η συναυλία συνεχίζεται, η σπουδαία τραγουδίστρια μαγεύει τους θεατές. Λίγα λεπτά αργότερα όλα αλλάζουν. Τραγουδά εγώ και εσύ Θεέ μου, μας έμαθες εσύ τόσο πολύ να αγαπάμε και καταραίει. Το Ηρώδιο παγώνει. Ξεκίνησε το τρίτο τραγούδι, ναι, κάπως φαντάζομαι δεν ένιωθε καθόλου καλά και κατέρευσε όμως. Στεναχωρεθήκαμε, λυπηθήκαμε και προσευχόμαστε. Η συναυλία διακόπτεται. Αλλά οι γιατροί συστήνουν ότι πρέπει να κάνει περαιτέρω εξετάσεις, οπότε θα αναβληθεί η απόψινή βραδιά και θα επανέλθουμε με καινούργια ημερομηνία με την Μαρινέλα, πάντοτε εδώ από τη σκηνή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρινέλα ανέκτησε τις αισθήσεις της στα καμαρίνια του Ηρωδίου, ενώ στο πλευρό της βρισκόταν από το πρώτο λεπτό ο προσωπικός της γιατρός, ο οποίος και της παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Η Μαρινέλα διακομίζεται στο νοσοκομείο Υγεία. Έχει υποστεί βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο πάνω στη σκηνή. Θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση. Είναι ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό, που σημαίνει ένα δύσκολο εγκεφαλικό. Δεν είναι ισχυμικό που είναι πιο απλό. Το αιμορραγικό είναι ένα δύσκολο εγκεφαλικό. Θέλει τουλάχιστον πάνω από 2-3 24 ώρα για να πούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είχε ξεκινήσει η συναυλία. Λιποθύμησε και ήταν ένα σοκ, απίστευτο. Πού είναι οι φίλοι και οι συνεργάτες της που έχουν φτάσει εδώ στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να ενημερωθούν από κοντά για την πορεία της υγείας της. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετή ώρα πριν από την έναρξη της συναυλίας, η μεγάλη ερμηνεύτρια αντιμετώπιζε δυνατούς πονοκεφάλους. Πριν βγει στη σκηνή, είχε το σύμπτωμα του αιμορραγικού εγκεφαλικού, δηλαδή έντονη κεφαλαλγία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία στον καλλιτεχνικό κόσμο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η Μαρινέλα είναι παλικάρι και αυτή τη φορά θα βγει η νικήτρια. Σε μένα είναι η μέντορας μου, είναι η γυναίκα που της οφείλω σχεδόν όλη μου την καριέρα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που την έχω στη ζωή μου. Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας της σπουδαίας ερμηνεύτριας είναι σταθερή αλλά κρίσιμη. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να καταφέρει η Μαρινέλα να ξεπεράσει τον κίνδυνο, ωστόσο τα επόμενα 24 ώρα χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα κρίσιμα.